Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες στις οποίες διεξάγεται η παρούσα εκλογική διαδικασία λόγω της πανδημίας, έχω διαπιστώσει προσωπικά μέσω των επισκέψεων μου σε δεκάδες εκλογικά κέντρα πως η ψηφοφορία εξελίσσεται με άψογο τρόπο στη βάση των οδηγιών και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ψηφοφόρους για την άρτια συμπεριφορά τους, τους υπαλλήλους και τους ανέργους πτυχιούχους που στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα, όπως και τα επιτελεία των εφόρων και τα μέλη της αστυνομίας για τον επαγγελματισμό και την προσήλωση που έχουν επιδείξει ανταποκρινόμενοι στο έργο που τους ανατέθηκε. Ευχαριστίες επίσης θα ήθελα να μεταφέρω στους εκπροσώπους των εκλογικών συνδυασμών και των υποψηφίων για τη στενή συνεργασία που επιδεικνύουν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω τέλος στους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών και πρωτίστως στον βοηθό Γενικό Έφορο, καθώς και στους βοηθούς και στους εφόρους εκλογής. Σε λιγότερο από 50 λεπτά η ψηφοφορία αυτή θα λήξει. Καλώ τους ψηφοφόρους που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα να προσέλθουν στις κάλπες πριν τις 6, οπότε και θα λήξει η ψηφοφορία. Μέχρι τις 5 το απόγευμα ψήφισαν 316.158 πρόσωπα, που αναλογεί ο αριθμός αυτός περίπου σε ποσοστό 56,7% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Στις αντίστοιχες βουλευτικές εκλογές του 2016 σημειώνεται ότι ψήφισε το 60% περίπου του εκλογικού σώματος μέχρι αυτή την ώρα. Τα ποσοστά ψηφισάντων και τα αντίστοιχα ποσοστά προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών είναι ως ακολούθως. Λευκωσία 55,1%, ενώ το 2016 το ποσοστό ήταν 59%. Λεμεσός 54,5% με 59% το 2016. Αμόχωστος 64,7% με 61% το 2016. Λάρνακα 57,1% με ποσοστό 60% το 2016. Πάφος 64,1% με περίπου το ίδιο ποσοστό και το 2016. Και όσον αφορά το εξωτερικό, το ποσοστό συμμετοχής μέχρι τώρα είναι 54,4%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2016 ήταν 56%. Είμαι στη διάθεση σας αν υπάρχει οποιαδήποτε διευκρίνηση που θα θέλατε να γίνει. Η ψηφοφορία στην Αγγλία, κατά πόσο θα ολοκληρωθεί στην ώρα τους. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι υπήρχε συνωστισμός σε κάποια κέντρα. Ισχύουν, κύριε Φόρα, ή κυλά κανονικά η διαδικασία? Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Απέναντία στην πληροφόρηση που έχω από τον Έφορο Εξωτερικού είναι ότι η ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά και στην Λονδίνο. Αναμένουμε να βρούμε ακόμα 4 εκλογής για την Πάφων, 5 νομίζω, οι 4 για την Πάφων και την Γερίνια, για να μην χρειαστεί να μεταφέρουμε κάλπη από το Βόρειο Λονδίνο στην Ιπάτη Αρμοστία, ώστε να γίνει συμψηφισμός. Αλλά δεν έχω πληροφορήσει ότι υπάρχει συνωστισμός. Συνωστισμός υπήρξε λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες στην Κύπρο σε αριθμών εκλογικών κέντρων. Γι' αυτόν καλώ τους ψηφοφόρους που δεν έχουν ακόμη πάει στην κάλπη και έχουν πρόθεση να πάνε στην κάλπη, να αξιοποιήσουν τον χρόνο αυτόν, αλλά να μην μείνουν την τελευταία στιγμή, ούτως ώστε να αποτραπεί ο συνωστισμός. Παράγοντες που μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία ή αναμένεται να δοθεί κάποια παράταση στο κλείσιμο των καλπών? Για να δοθεί παράταση με βάση νομοθεσία πρέπει να υπάρχει αθρώα προσέλευση ψηφοφόρων σε εκλογικό κέντρο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, αλλά με βάση την εμπειρία που υπάρχει, δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια πιθανότητα ή η πιθανότητα αυτή είναι μικρή. Εάν υπάρξει, θα το χειριστούμε ανάλογος. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.